Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή συνέντευξη τύπου που δίνουμε από κοινού μαζί το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εκπροσωπείται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας που υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, η πρωτοβάθμια, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση η οποία δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά και η μη κυβερνητική οργάνωση Via Stop, για ένα πρόγραμμα που κάνουμε από κοινού στα σχολεία του νομού Καβάλας και αφορά το πρόγραμμα αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού. Πριν δώσω το λόγο στους συμμετέχοντες σήμερα, όπου από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση είναι ο αστυνόμος Κοψίδας Αθανάσιος και από τη Via Stop είναι ο κύριος Κουτσούκης, ο οποίος ήταν και ιατροδικαστής εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Θα ήθελα έτσι να μεταφέρω τη χαρά μου, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να προσφέρει στην κοινωνία της Καβάλας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιτελεί και τους σκοπούς του νοσοκομείου. Εμείς θέλουμε ένα νοσοκομείο ανοιχτό στην κοινωνία, ανοιχτό στην κοινωνία της Καβάλας, στην οποία και ανήκουμε. Ήταν μια ιδέα που την είχαμε από την πρώτη μέρες που ήρθα εδώ πέρα στο νοσοκομείο. Την είχα θέσει τον κύριο Πατελάρο και μου έκανε τρομερή εντύπωση η αμεσότητα ανταπόκρισης, όχι μόνο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, αλλά και όλων των άλλων φορέων. Και με πολύ χαρά σήμερα σας το παρουσιάζουμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Πατελάρο, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας εδώ στην Καβάλα, το οποίο υπάγεται και στο Γενικό Νοσοκομείο. Ευχαριστώ.